Η δωδεκάνησος μετά την κατάκτηση του πρωταθλήματος στέφθηκε και κυπελούχος Ελλάδας στο μπάσκετ με μαξίδιο, νικώντας με 57-53 τον Άτλαντα στον μεγάλο και συγκλονιστικό τελικό του Final Four. Για ένα διήμερο, η καρδιά του ελληνικού μπάσκετ με μαξίδιο χτυπούσε στη Θεσσαλονίκη και πιο συγκεκριμένα στο φιλόξενο κλειστό της Χάνθ Μίμης Τσικίνας, που ανέλαβε τη φιλοξενία των αγώνων με την παρουσία των ομάδων Άτλας, Δωδεκάνησος, Καβάλα και Μέγας Αλέξανδρος. Στον μικρό τελικό νικητής αναδείχθηκε ο Μέγας Αλέξανδρος, που νίκησε άνετα την Καβάλα με 84-55. Είπαμε να βοηθήσουμε αυτή την κατάσταση, την προσπάθεια. Γι' αυτό και δώσαμε να γίνει εδώ το Final Four, στη θερμοκοιτίδα του μπάσκετ, που συμπληρώνει και τα 100 της χρόνια. Και βόλεψε, γιατί είναι μια ομάδα από την Καβάλα, μια ομάδα από τη Ρόδο, μια ομάδα από την Αθήνα και μια ομάδα από τη Θεσσαλονίκη. Και ο Μέγας Αλέξανδρος μαζί με τη Χάνθ διοργανώσανε το Final Four. Η Χάνθ πρόσφατα εξάλλου ανακοίνωσε την ίδρυση της πρώτης της αθλητικής ομάδας μπάσκετ με αμαξίδιο, με έδρα τη Θεσσαλονίκη. Είναι πρώτη στο μέλημα της Χάνθ, η οποία τηρεί όχι μόνο την παράδοσή της, αλλά και τις αρχές και τη φιλοσοφία της, να ενταχθεί με μεγάλη δυναμική στο χώρο των ατόμων με αναπηρία. Έτσι λοιπόν ανακοινώσαμε την Παγκόσμια Μέρα Ατόμων με Αναπηρία, την ίδρυση ομάδας μπάσκετ με αμαξίδιο, και θέλουμε να προχωρήσουμε και γενικότερα σε άλλα αθλήματα, κυρίως έχοντας πλέον προσβάσιμες στις εγκαταστάσεις μας και στο κλειστό γυμναστήριο και το Μουσείο Μπάσκετ της Χάνθ είναι προσβάσιμο πλέον, και το κεντρικό κτίριο και η πισίνα που διατηρούμε και οι εξωτερικές εγκαταστάσεις, το γήπεδο τένις, το γήπεδο ποδοσφαίρου. Και νομίζω ότι όχι απλώς πρέπει να δίνουμε ίσες ευκαιρίες στον αθλητισμό, αλλά έχουμε να κάνουμε με αθλητές οι οποίοι είναι κυριολεκτικά μαχητές της ζωής. Καλύτερο σκόρερ και MVP του Final Four αναδείχθηκε ο Σταύρος Δίτσης του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Με το Final Four του Κυπέλλου Ελλάδας στο μπάσκετ με αμαξίδιο, ολοκληρώθηκε για το άθλημα μια συναρπαστική σεζόν.